Καταρχήν, πήραμε απόφαση και στέλνουμε εξαίδικο νομικό σημείωμα προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ αλλά και στον Διευθύνοντα Σύμβουλο ότι σε καμία περίπτωση δεν θα ανεχθούμε να κόψουν έστω και ένα από μια οικία ρεύμα, διότι εκειμονεί καταρχήν κίνδυνος για την ίδια τη ζωή τους, διότι υπάρχουν ένα εκατομμύρια που νοσούν με χρόνια προβλήματα και παθήσεις, και μια τέτοια διακοπή μπορεί να σημαίνει μεγάλο πρόβλημα για την ίδια τους την υγεία και για τη ζωή. Από εκεί και πέρα υπάρχει και μια δικαστική διεκδίκηση από τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, όπου εκδικά το Συμβούλιο Επικρατείας στην Ολομέλεια 2 του μηνός και στόχο Δεκεμβρίου, στόχο έχει να δει με τη συνταγματικότητα του νόμου. Άρα θα πρέπει όλοι και ιδιαίτερα η ΔΕΗ να προσαρμοστεί σε αυτό και είτε μπορεί να πληρώσει κάποιος, είτε δεν μπορεί να πληρώσει κάποιος, σε καμία περίπτωση δεν πρέπει η τιμωρία να είναι διακοπή του ρεύματος. Αυτή είναι η άποψή μας, αυτή είναι η απόφαση μέχρι σήμερα του Δημοτικού μας Συμβουλίου στον Μαρουσίου. Είναι σαφές ότι όποιος έχει να πληρώσει, βεβαίως πρέπει να πληρώσει. Κάποιος που δεν μπορεί να πληρώσει, πώς μπορεί κανείς να τον καταδικάσει με τιμωρία να του κόψει το ρεύμα. Αυτή είναι η δική μας τοποθέτηση. Είναι σίγουρο ότι υπάρχουν χρόνιοι κατάκητοι άνθρωποι που θέλουν αεροστρώματα, θέλουν αλλάξεις οι οποίες γίνονται στις κλίνες και αυτό λειτουργεί με ρεύμα. Υπάρχουν χρόνιες παθήσεις αναπνευστικές αλλά και άλλες που χρειάζονται ψήξη, όπως ερυθροποιητίνη, ινσουλίνη, διάφορα άλλα φάρμακα, οξυγόνο, τα οποία θα πρέπει κανείς να αντιληφθεί ότι χωρίς αυτό κινδυνεύει η ζωή τους. Άρα με την διακοπή του ρεύματος θα υπάρξουν περιπτώσεις όπου θα κινδυνεύσει η ζωή τους. Είναι σίγουρο ότι πλέον το εξώδικο θα μετατραπεί σε συγκεκριμένες νομικές διαδικασίες προσωπικές για εκείνους που θα διακόψουν το ρεύμα αλλά και για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ. Επίσης, επειδή αυτό θα είναι μια ατομική διαδικασία για τον κάθε πολίτη, στόχο έχουμε νομικά να τον καλύψουμε για να μπορέσει να δικαιωθεί σε κάθε περίπτωση για να μην έχει εκείνος προβλήματα είτε οικονομικά είτε νομικά.